Λοιπόν, γιατρέ, για ακόμη μια φορά, σα καλωσορίζουμε στο νησί. Έχει ξεκινήσει ήδη η συνεργασία με το American Medical Center εδώ και δύο μήνε, ίσω και λίγο περισσότερο. Ε, είμαστε, νομίζω, στον τρίτο μήνα. Στον τρίτο μήνα. Απλά χάνουμε μήνε τώρα πια, διότι με τον κορονοϊό και με όλα αυτά που συμβαίνουν, ε, έχει πάει γενικά η ζωή μα λίγο πίσω. Πάμε και σε αυτό λίγο πίσω. Είναι η τρίτη επίσκεψή μα πάντω στο νησί. Μια συνεργασία που ε, θα λέγαμε θα καταστήσει και την Κύπρο, αλλά και όλη τη Μεσόγειο, γιατί είναι και το Σταυροδρόμι Κύπρο. Ε, θα καταστήσει διεθνώ στον τομέα τη χειρουργική αδρολογία το οφάρο, το, το σημείο, αν θέλετε. Ε, ασθενεί έχετε δει μέχρι σήμερα ε, και ποιε επιβάσει έχουν γίνει μέχρι σήμερα εδώ, στο συνεργασία του Αδρολογικού Ινστιτούτου με το American Είτε, καλά, είτε. Εμείς ε, ουσιαστικά φέραμε τη δουλειά μας ε, από τα κέντρα μας που έχουμε διεθνώς, Αθήνα, Ρώμη, Λονδίνο, Ντουμπάι ε, και στην Κύπρο. Ε, και αυτό γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και ο κύριος είναι ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου είναι Κύπριος και κυρίως γιατί έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς από την Κύπρο που τους βλέπαμε στην Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι σωστό και τίμιο, οπότε εφόσον υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση, ήρθαμε και στην Κύπρο. Πέρα από αυτό όμως, από την ιδιαίτερη σχέση, θεωρούμε ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει όντω το σταυροδρόμι της ε, ανδρολογίας και της ε, επανορθωτικής ε, χειρουργικής ε, ουρολογίας γύρω από ανδρολογικά προβλήματα, γιατί έχει και τη δυνατότητα, από θέμα εγκαταστάσεων, και έχει και σαν σημείο, σαν περιοχή, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Και αυτό θεωρούμε σε συνδυασμό με την εμπειρία όλων αυτών των ετών, πάνω από 30 χρόνια του Αναδολογικού Ινστιτούτου, νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε δει αρκετού ασθενεί μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι, και έχουν γίνει και τα πρώτα χειρουργεία ε, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε επιμέρου θέματα. Αφού έχουν γίνει και πάρα πολλά χειρουργεία, πολλέ φορέ η περιτομή, για παράδειγμα, επιβάλλεται για λόγου υγεία. Από ό,τι φαίνεται, όμω, η γνώμη των γυναικών παίζει μεγάλο ρόλο στι επιλογέ των ανδρών. Κοιτάξτε, η περιτομή είναι από τι πιο γνωστέ και παλιέ, να το πω έτσι, επεμβάσει στην ουρολογία. Είναι τη κλασική ουρολογία επέμβαση, δεν είναι τη ανδρολογία. Ε, είναι πάρα πολύ γνωστή για του εξή λόγου. Καταρχήν, γίνεται για θρησκευτικού λόγου σε ε, μουσουλμανικές μουσουλμανικέ ε, ε, όπως χώρε όπω και στο Ισραήλ. Οι Εβραίοι λοιπόν και οι Μουσουλμάνοι για θρησκευτικού mm. λόγου κάνουν περιτομή. Στο δυτικό κόσμο η περιτομή είναι γνωστή γιατί είναι μια επιπλοκή συνήθω του ζαχαρό διαβήτη. Δηλαδή, ε, μάλιστα στι μέρε μα, τα τελευταία χρόνια και λόγω τρόπου ζωή, ο ζαχαρό δυστυχώ ε, αυξάνεται όσον αφορά τα ποσοστά εμφάνισή του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση και της φήμωσης. Τι σημαίνει αυτό. Στενεύει το πετσάκι στο πέος, σκληραίνει και στενεύει. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι ένα παράγοντας κινδύνου για την υγιεινή του πέους. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται περιτομή. Περιτομή που γίνεται πάρα πολλά χρόνια από τότε που υπάρχει ανθρωπότητα ουσιαστικά γίνεται και η περιτομή. Πλέον αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος που γίνεται η περιτομή. Εμείς πρώτοι στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο φέραμε ένα καινούργιο μηχάνημα, να το πω έτσι. Είναι ένας ειδικό ο οποίος ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα μια επέμβαση της μισής ώρας όχι βαριά επέμβαση σε καμιά περίπτωση αλλά η κλασική μέθοδος είναι μια επέμβαση περίπου μισής ώρας με νηστέρι, με λίγο μοραγική τάση κάποιες φορές και κυρίως με τη χρήση ραμάτων ε, ε, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλέ φορέ όχι και τόσο καλό το αισθητικό αποτέλεσμα που είναι σημαντικό. Ε. Φανταστείτε ένα νέο άνδρα, δεν μιλάμε για ηλικίε μεγαλύτερε που και εκεί είναι σημαντικό, αλλά φανταστείτε ένα νεαρό άνδρα να μην έχει και ένα αισθητικό αποτέλεσμα στο πέος του. Με την καινούργια αυτή τεχνική, λοιπόν, με αυτόν τον ειδικό κοπτοράπτη, ουσιαστικά γίνεται η περιτομή σε τρία λεπτά μέσα, χωρί ράματα, χωρί ούτε τη χρήση καν γάζα για λίγο αιματάκι που μπορεί να τρέξει με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο και το βασικότερο απ' όλα, με ένα αισθητικό αποτέλεσμα άριστο. Έχουμε δει διάφορες τεχνικές. Ε, αυτό το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα το είδαμε πρώτη φορά με το συγκεκριμένο κοπτοράπτη. Και εμείς σαν Ανδρολογικό Ινστιτούτο είμαστε το πρώτο κέντρο ε, στην Ευρώπη που κάναμε χρήση και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πλέον την περιτομή με αυτόν τον ε, πολύ έτσι καινοτόμο και καλό τρόπο. Άλλο φυσικά η περιτομή και άλλο η φήμωση, σωστά. Η περιτομή είναι η επέμβαση. Η, η είναι. είναι η πάθηση. Η πάθηση. Όταν υπάρχει φίμος, λοιπόν που σημαίνει ότι έχει κλείσει το πετσάκι και δεν βγαίνει το κεφαλάκι του Πέους έξω, πρέπει να γίνεται περιτομή. Και μιλάμε, θέμα υγιεινής. Και μιλάμε φυσικά για αυτήν την πρωτοποριακή, ε, αν θέλετε, τεχνική που πρόσφατα ε, την, είχατε, με, την είχατε δώσει και στο, στο ευρύτερο ιατρικό, αν θέλετε, κοινό μέσω διαδεκτικών σε διαδεκτικό, διαδεκτικό συμπόση, σωστά. Ναι. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι η συνεργασία με του Κινέζου ομολόγου σα όλο και μεγαλώνει και όλο και βαθύνεται. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε μια άριστη πλέον και αρκετά μακροχρόνια τώρα πια σχέση με την Κίνα, με, το, με διάφορα πανεπιστήμια της Κίνας, με διάφορες εταιρείε τεχνολογικών ιατρικών προϊόντων. Μια άριστη σχέση, είμαστε σε άριστη συνεργασία σε ανταλλαγή απόψεων και από ό,τι φαίνεται και σε ανταλλαγή και τέτοιου είδους καινοτόμων εργαλείων ιατρικών. Πολύ ωραία. Σε συνδυασμό με την ιατρική βοήθεια, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να επιφέρουν αξιοσημείωτη βελτίωση στη συνθητική λειτουργία. Σαφέστατα, σαφέστατα. Ε, καταρχήν να πούμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αυτός που δημιουργεί προβλήματα στήσης τώρα πια. Και ο σύγχρονο τρόπο ζωή έχει να κάνει και με την ψυχολογία αλλά και με οργανικά προβλήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι <coughs> η αισθητική λειτουργία μπορεί να είναι καθαρά ψυχολογική, συνήθω στου πιο νέου μπορεί να είναι και οργανική, δηλαδή να οφείλεται σε παράγοντε παθολογικού. Και οι ψυχολογικοί παράγοντε και οι οργανικοί παράγοντε πλέον έχουν να κάνουν με το σύγχρονο τρόπο ζωή. Πολύ πιο αγχωμένο ο νέο άντρα για διάφορα κοινωνικά ζητήματα, οικονομικά κοινωνικά διαφόρων ειδών και πολύ πιο συχνά να εμφανίζονται προβλήματα στήσης. Από την άλλη, παράγοντες κινδύνου που δημιουργούν οργανική πλέον στιτική δυσλειτουργία, παθολογική πλέον ε, ε, στιτική δυσλειτουργία, όπως είναι το ζάχαρο, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι η παχυσαρκία, ε, επίσης είναι ε, αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής, Πολύ πιο συχνά εμφανίζονται σε, σε άνδρες, πολύ πιο συχνά πλέον και τα προβλήματα στήσης. Άρα διορθώνοντας, βελτιώνοντας τη σωματική σου και την ψυχική σου υγεία, βελτιώνεις και τη στήτική σου λειτουργία. Ε, προσέχοντας τη διατροφή σου ε, υπάρχει μικρότερος κίνδυνος να αποκτήσεις ζαχαρόδιαβήτη. Υπάρχει πολύ χαμηλό ποσοστό παχυσαρκίας, άρα αυτομάτως είναι και ένας τρόπος να βελτιώσεις και την σεξουαλική σου υγεία και βέβαια, δεν φτάνει πολλέ φορέ μόνο αυτό, ε, υπάρχουν και τρόποι να βοηθήσει έναν άντρα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προβλήματα στήση που δεν αντιμετωπίζονται πλέον δεν υπάρχουν. Στο 99,9% των περιπτώσεων, ανεξαρτήτω τι φταίει, ένα άντρα μπορεί να βρει λύσει σε ένα πρόβλημα στήση που έχει. Γι' αυτό, λοιπόν, θα αναφερθώ και σε κάτι παθολογικό. Στην αποφρακτική άπνοια ύπνου, η οποία επηρεάζει σε πολλού τομεί ε, τη υγεία των ασθενών και ένα από αυτού είναι και η αισθητική λειτουργία. Σαφέστατα. Και δεν είναι μόνο η αισθητική λειτουργία που επηρεάζεται. Ένα άντρα που κάνει σοβαρέ άπνιε, και αυτό σχετίζεται με τα κιλά, με την πίεση, με το ζάχαρο, όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ του, κυρίω με την παχυσαρκία. Ένα άντρα λοιπόν που εμφανίζει πνική άπνια, στην πραγματικότητα τι κάνει, σταματάει να αναπνέει την ώρα που κοιμάται. Όταν σταματάει η αναπνοή, σταματάει ο εξυγόνο του σώματο. Ε, το πέος για να λειτουργήσει χρειάζεται οξυγόνο. Χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, προβλήματα στις. Πλέον έχουν γίνει δεκάδες μελέτες που το έχουν αποδείξει. Είναι ένας από τους γνωστούς πλέον παράγοντες κινδύνου. Πέρα από αυτό όμως ένας άντρας που κάνει πτυκή άπνοια θα ξυπνήσει το πρωί, θα έχει κοιμηθεί 10 ώρες και θα είναι κουρασμένος. Θα κοιμάται μέσα στην ημέρα όπου βρεθεί και όπου σταθεί, γιατί ε, αυτό το πρόβλημα στην γενικότερη σωματική του και ψυχική του υγεία. Ε, άρα πέρα από τη λειτουργία, ε, όταν υπάρχουν και δεν θα το καταλάβει ο άντρας μόνος του, θα του πει η σύντροφός του, η γυναίκα του, ότι σταματάει να πνοεί το βράδυ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι, θα πάμε στον πνευμονολόγο μας, θα μας κάνει μια μελέτη ύπνου, αν είναι σοβαρές οι άπνε, θα μας δώσει θεραπεία. Και αυτό θα βελτιώσει γενικότερα την υγεία μας. Και την ποιότητα ζωής προφανώς. Και την ποιότητα ζωής αφέστατα. Ένα καρδιακιακό περιστατικό δεν πρέπει να εμποδίζει την επάνωδο στην ενεργή σεξουαλική ζωή. Υπάρχουν τρόποι να το ρυθμίσουμε αυτό. Σαφέστερα και υπάρχουν τρόποι. Εδώ, επειδή ε, πλέον ακούγεται όλο και πιο συχνά, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μπερδεύει και πολλούς άντρε, να εξηγήσουμε το εξή. Συνδυάζουμε τα καρδιολογικά προβλήματα πολλέ φορέ με τη στιτική δυσλειτουργία, όχι γιατί φταίει η καρδιά για τα προβλήματα στήση. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό και αντιληπτό είναι το εξή. Αυτό που λέμε εμεί και οι καρδιολόγοι είναι ότι. Όπω δουλεύει η καρδιά, δουλεύει και το παίο. Δηλαδή, η καρδιά χρειάζεται καλή κυκλοφορία. Καλή λειτουργία των αγκίων, λοιπόν, για να δουλέψει σωστά. Το ίδιο και το παίο. Η στήση τι είναι, πηγαίνει η αίμα στο παίο, αυξάνεται η αιμάτωση, αυξάνεται η κυκλοφορία, αυξάνονται οι πιέσει καλή στήση. Το ίδιο σημαίνει και με την καρδιά. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι το εξή. Μπορεί ένα άντρα, επειδή ακριβώ η καρδιά δουλεύει σαν το παίο, μπορεί ένα άντρα να εμφανίσει, να εμφανίσει ένα καρδιολογικό συμβάν και μετά από χρόνια να εμφανιστεί και πρόβλημα στη στήση του. Δεν φταίει η καρδιά για το πρόβλημα στη στήση. Απλά έχοντα τον ίδιο μηχανισμό δράση, αν πάσχουν τα αγκαία στο σώμα μα, πάσχουν παντού. Μπορεί να πάσχουν τα αγκαία τη καρδιά, μπορεί να πάσχουν και τα αγκαία του πέους. Ε, ή επίση, πολλέ φορέ και ακόμα πιο σημαντικό, έρχεται ένα άνδρα στο ιατρείο μα με προβλήματα στήση. Του κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο, έναν απλό υπέρηχο ουσιαστικά και ελέγχουμε την αιμάτωση. Αν εμεί δούμε χαμηλή αιμάτωση, χαμηλή κυκλοφορία, Πέρα από αυτά που οφείλουμε εμεί να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη στήση του, θα τον συμβουλέψουμε να κάνει και ένα καρδιολογικό έλεγχο. Γιατί αυτό μπορεί να υποκρύπτει και ένα πρόβλημα στην καρδιά που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, και έτσι να το προλάβει. Άρα λοιπόν, δεν φταίει το παίο που μπορεί να συμβεί κάτι στην καρδιά αργότερα, ούτε φταίει η καρδιά που μπορεί να χαλάσει τη στήση αργότερα. Απλά δουλεύουμε τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Άρα, όταν εμφανιστεί ένα τέτοιο πρόβλημα, σίγουρα χρειάζεται προσοχή και στα υπόλοιπα όργανα Σώματος. Μάλιστα. Σύμφωνα και με τι δικέ σας έρευνες τελευταίε έρευνες αν θέλετε, και με αναφέρουμε στο Δρολογικό Ινστιτούτο, όλο και περισσότεροι άνδρες υποβάλλονται σε αυξητική επέμβαση πέου με του ρυθμού τη ζήτηση για τη συγκεκριμένη πλαστική να αυξάνονται. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. <coughs> Δεν έχει αυξηθεί η ζήτηση. Πάντα ήταν ένα ερωτηματικό ε, ένα αίτημα του άνδρα αυτό. Ε, άρα η ζήτηση παραμένει η ίδια και συνεχώς αυξάνεται ε, όχι όμως γιατί περισσότεροι άντρες θέλουν να κάνουν αλλά γιατί περισσότεροι άντρες το εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους. Παλιά ήταν ταμπού. Ένα άντρα πολύ δύσκολα, την αγωνία του για το μέγεθος να ε, πήγαινε και... να τη συζητήσει με τον γιατρό του κτλ. Γι' αυτό ακριβώ έχει αυξητική τάση. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο απελευθερωμένες. Η αυξητική στήθους είναι κάτι το οποίο πλέον ε, το λέμε και καμαρώνουμε κιόλας γι' αυτό. Εμείς οι άντρες είμαστε ακόμα λιγάκι πιο έτσι που στο συγκεκριμένο θέμα. Ε, υπάρχει ένα μικρό ταμπού το οποίο όμως αρχίζει και αλλάζει κι αυτό. Ο άντρας απελευθερώνεται κι αυτός και ε, πολύ συχνά την αγωνία του ίσως και το αίτημά του για το μέγεθο του πέους του, γιατί θα ήθελε ένα μεγαλύτερο παίο, ίσως, την εκδηλώνει και πηγαίνει στον γιατρό του να ζητήσει συμβουλέ για του τρόπου που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και συνεχώ αυξάνονται και τα περιστατικά, συνεχώ αυξάνονται και οι επεμβάσει τέτοιου είδου. Και εφόσον είναι και μια επέμβαση απόλυτα ασφαλή, δεν είναι και καθόλου κακό για έναν άνδρα, εφόσον πραγματικά το θέλει, να προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση. Και θέλω να πάμε και σε κάτι επίσης πολύ σημαντικό. πρόορη Υπάρχει κάποιο νέο όπλο στο πλωστάσιο, στη φαρέτρα των γιατρών. Η αλήθεια είναι ότι η πρόορη εξπληκμάτωση, παρότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανδρών που δυστυχώς ε, ταλαιπωρείται από αυτή τη διαταραχή, ε, δεν έχουν γίνει και τεράστια βήματα. <coughs> και αυτό γιατί, γιατί φαίνεται ότι είναι... Κυρίως ψυχολογικό το πρόβλημα αυτό. Οπότε εκεί δύσκολα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πολλά όπλα όσον αφορά τη φαρμακολογία παράδειγματος χάρη. Ε, γι' αυτό και η αλήθεια είναι στο εξωτερικό κατακόρον, τώρα Ελλάδα, Κύπρο, ε, είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, η ψυχοθεραπεία είναι η, εξετα... η, η θεραπεία εκλογής. Σε προβλήματα πρόορη εξερμάτηση. Εμεί δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με την ψυχοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά, εμεί στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο το προτείνουμε. Γιατί μπορεί πολύ εύκολα να λυθεί το πρόβλημα. Σαφέστατα και υπάρχει και φαρμακευτική αγωγή. Εντάξει, υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα για την πρόορη εξερμάτηση. Που φυσικά χρησιμοποιούμε και αυτά σε συνδυασμό ίσω με την ψυχοθεραπεία ή και μόνα του. Αλλά υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, αντιμετωπίζεται δηλαδή η πρόορη αγωγη αντιμετωπιζεται δηλαδη η προορη και πρέπει να αντιμετωπίζετε γιατί φανταστείτε πόσο ταλαιπωρεί και πόσο διαταράσσει τη σεξουαλική ζωή ενό σε κυρίω νέου άνδρα, γιατί συνήθω τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα σε νεαρέ ηλικίε. Πολύ ωραία. Και θέλω να κλείσουμε έτσι την ωραία μα συζήτηση για σήμερα τουλάχιστον. με τα νέα πλάνα που έχετε κατά νου ως Αδρολογικό Ινστιτούτο και τη συνεργασία, την εδώ συνεργασία της, Κύπρου με το American Medical Center. Εμείς σαν Ανδρολογικό Ινστιτούτο ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια ο στόχος μας ήταν ε, ό,τι υπάρχει από θέμα εξέλιξη στην ανδρολογία ε, και να είμαστε πρώτοι που θα το μαθαίνουμε αλλά κυρίως να βοηθάμε και εμείς στην εξέλιξη ανδρολογίας. Και αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια με συνεργασίες ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. επίπεδο. Οπότε σίγουρα... Ε, σώσα περισσότερα σημεία βρίσκεσαι και ασκείς ε, την ιατρική, τόσο περισσότερες, αμπορι... ε, τόσο περισσότερες εμπειρίες αποκτάς, τόσο περισσότερες συνεργασίες, γιατί και οι συνεργασίες, η ανταλλαγή απόψεων, καινούριων ε, πραγμάτων κτλ. είναι αυτά που σε πηγαίνουν μπροστά και σε εξελίσσουν. Η Κίνα ήταν ένα μεγάλο βήμα και συνεχίζει. Η Κύπρος που για μας το σημαντικότερο απ' όλα είναι να καθιερωθεί σαν κέντρο αναφοράς ε, για την γενικότερη περιοχή. Εντάξει, και κυρίως ε, αυτό, ό,τι καινούριο μπορεί και υπάρχει γύρω από την ανδρολογία, να είμαστε εμείς που θα το φέρουμε ε, και θα το εξελίξουμε περαιτέρω. Ίσως να περιμένουμε και κάποια συγκεκριμένη έρευνα. Έρευνε συνεχώ. Ε, 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 συνεχώς. συνεχώς ε, και αυτό το ρωτάω. Η δεξιότητα το Ανδρολογικού συνεχώ βγάζει έρευνε. Και θα υπάρξουν και καινούριε και, και άλλε έρευνε. Ε, και θα υπάρξουν εξελίξει και στην τεχνολογία. Ελπίζω σύντομα από το Ανδρολογικό Ινστιτούτο. Σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ.